Δημήτρη, μια χρονιά έφτασε στο τέλος για τον Πανσεραϊκό και δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τελευταία αγωνιστική έτσι όπως θα τα περιμέναμε, θα ελπίζαμε τουλάχιστον. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τις τελευταίες αγωνιστικές εμείς θέλαμε να κάνουμε το καθήκον μας και αν ερχόταν τα αποτελέσματα ευνοϊκά από τους άλλους αγώνες, θα ήμασταν χαρούμενοι. Δεν έγινε αυτό. Εμείς από τη μεριά μας κάναμε το αυτονόητο τα τελευταία 4 μάτς και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Αλλά δεν ήρθαν έτσι όπως θέλαμε. Αν σου πω να μου πεις 2-3 πράγματα που σου έρχονται πρώτα στο μυαλό, αίτια εκ του αποτελέσματος αποτυχημένης χρονιάς για τον Πανσεραϊκό, ποια είναι αυτά? Σίγουρα όταν έχεις μια αποτυχημένη χρονιά υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες, πάρα πολλά λάθη. Δεν θέλω να κάτσω να πω κάποια από αυτά. Το θέμα είναι ότι ο Πανσεραϊκός παραμένει και πρέπει να στηρίξουν όλη την προσπάθεια που θα κάνει τη νέα χρονιά για να ανέβει και πάλι στη Super League. Εσύ τις τελευταίες αγωνιστικές πήρες, τουλάχιστον κάποιες συμμετοχές, πήρες ευκαιρίες από τον προπονητή, ο οποίος θα μείνει και την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί για σένα και ένα εχέγγυο για την επόμενη. Σίγουρα. Δουλειά μου ήταν εμένα να δουλεύω για να πάρω την ευκαιρία μου. Τις έχω πάρει από τον κύριο Γρηγορίου. Και είναι, πιστεύω, για κάθε μικρό να δουλεύει το καλύτερο για να παίρνει τις ευκαιρίες του, να περιμένει τις ευκαιρίες του. Πιστεύεις ότι χρειάζεται αρκετές αλλαγές αυτός ο Πανσεραϊκός για να διεκδικήσει εκ νέου την άνοδό του? Νομίζω πως όχι. Νομίζω με 2-3 προσθήκες το καλοκαίρι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Okay. Thank you.